Λέτου Παπαϊωάννου, Βενιέρη, Σπανουδάκη, Γάτου, Καριτινού και Πισιάρα, οι 8 αθλήτριες, ανάμεσα στις οποίες δεν είναι και η τραυματίας η Γογό Κοκλώνη που δεν συμμετέχει, όπως και ο Στεριούλης νωρίτερα στα 60 μέτρα των ανδρών. Κυριακίδου στον πρώτο διάδρομο του Ολυμπιακού, η Νικολέτου της Κύπρου που λίγο πολύ τρέχει στα 7.75, η Ραμόνα Παπαϊωάννου της ΑΕΚ, σπουδαία αθλήτρια, την είδαμε πέρυσι να διακρίνεται και με την Κύπρο. Η Βενιέρη, εξαιρετική φέτος με 7.49, δίπλα της Ισπανουδάκη, έχουν κάνει κόντρες φέτος μεταξύ τους και έχουν βγάλει καλά αποτελέσματα. Τέταρτος και πέμπτος διάδρομος, η Μαρία Γάτου, θα δούμε τι θα πετύχει. Στα προκριματικά έκανε 7.40, την καλύτερη επίδοση όλων. Η Καριτινού το πρωί 7.78 και η Πισιάρα στον 8ο διάδρομο, η δεύτερη Κύπρια. Η δεύτερη που αγωνίζεται με την Κύπρο, γιατί δεν είναι οι μοναδικές. Να, η Ραμόνα Παπαϊωάννου είναι επίσης εδώ. Το πρωί σημείωσε 7.47, μια ολοκληρωμένη σπρίντερ, τρέχει καλά και 60, τρέχει πολύ καλά 100 και 200 στον ανοιχτό στίβο. Άλλωστε την είχαμε δει και στο πέρασμά της, εξαιρετικό πέρασμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πεκίνου, το περασμένο καλοκαίρι. Γάτου στον έκτο διάδρομο, έφυγε η Ραμόνα Παπαϊωάννου, καθαρίζει την κούρσα και έρχεται δεύτερη η Σπανουδάκη και τρίτη η Βενιέρη. 7.38, είναι σαφέστατα μια πολύ καλύτερη επίδοση από αυτή που είδαμε το πρωί από την Παπαϊωάννου, αναμενόμενα βέβαια. Αλλά έχουμε την έξοδο της Μαρίας Γάτου από τα πρώτα μέτρα της κούρσας, τραυματισμός, σαφώς την βλέπουμε να δυσκολεύεται να περπατήσει. Θα